Το ύστατο χέρες στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Ασιτίας Ευγένιο απίφθηναν στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας κλήρος και λαός του Λασιθίου. Στο τελευταίο αντίο ήταν παρόντες σύσσωμοι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ την ώρα αυτή και τη στιγμή κατά την οποία βρισκόμαστε σε έκπληξη και μεγάλη λύπη για την κίνησή του. Μεγάλη είναι η οδύνη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου όλων εμάς, οι οποίοι θρυνούμε για την ευνίδη αναχώρηση του αδερφού μας Ευγενίου για την αιωνιότητα. Προπέμπουμε στην αιωνιότητα ένα δυναμικό, ένα θαραλέο και αποφασιστικό ιεράρχη. Ο μακαριστός κυρός Ευγένιος, εντελώς ξαφνικά, λίγες μόνο ημέρες μετά το θάνατο της αγαπημένης του μητέρας και λίγα 24 ώρες μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο, ξεκινώντας το μεγάλο ταξίδι, για το οποίο με αφοσίωση στον Θεό και την Εκκλησία είχε προετοιμαστεί επαρκώς, ασχώντας τα αρχιερατικά του καθήκοντα 22 χρόνια στην Ανατολική Κρήτη. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ευγένιος ήταν 64 ετών, ακμαίος και δραστήριος, ενώ είχε πολλά να προσφέρει ακόμα στην Εκκλησία της Κρήτης αλλά και στο ποίμνιό του. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μακαριστέ Ευγένιε, για το στερνό σου ταξίδι, απευθύνοντάς σου τον ίστατο χαιρετισμό μας. Και είναι γεγονός ότι η ευνίδια έξοδος από τούτο τον κόσμο μας συγκλώνει σε όλους και μας γέμισε θλίψη, γιατί ήσουν σε ηλικία που πολλά έχεις να προσθέσεις ακόμα και μέχρι προχθές γεμάτο ζωντάνια έδινε στον αγώνα για τον λαό της Μητροπόλεως του και όχι μόνο. Εκδαπανήθηκε για την πρόοδο της Μητροπόλεως του. Μερίμνησε για τη διατήρηση και αύξηση της Ορθοδόξου πίστεως αλλά και της εκκλησιαστικής παραδόσεως στο ποίμνιό του που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Στάθηκε κοντά στους νέους. Πρωτοστατούσε στον αγώνα για κάθε δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών της Μητροπόλεως του. Σύσσωμος, ο λαός της Ιεράπετρας συμμετείχε στο πένθος για τον αείδημο ιεράρχη. Η ευλογία του, τα σπάνια και τα πλούσια χαρίσματά του, η ανώθευτη αγάπη του, η ευγένεια και η αδιαφυσβήτητη παιδεία του έδιναν καθημερινά ελπίδα σε μια εποχή αξιακής ύφεσης και πολλαπλών δυσκολιών. Ο αείμνηστος ιεράρχης μας υπηρέτησε τον τόπο και τους ανθρώπους του με περισσή αγάπη, αφοσίωση, θέτοντας τον εαυτό του ψυχή και σώματι στην υπηρεσία του Θεού και του λαού του. Και στη δικιά μου τη μνήμη έχει παραμείνει σαν ο ιεράρχης, ο οποίος σε μία περίοδο αρκετά με αφιταλαντεύσεις κατόρθωσε να κρατήσει ένα πιδάλιο. Εκείνο που θυμίζει το μακαριστό Ευγένιο είναι η συμπαράσταση σε κάθε δύσκολη στιγμή του κάθε ενός μας, χωριστά, αλλά και ήταν συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο του συλλόγου μας. Τον ευχαριστούμε. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Μας βοήθησε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, μας στήριξε, μας έδωσε στέγη ώστε να μπορεί να στεγαστεί ο συλλογός μας, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερα τις εθελοντικές μας υπηρεσίες στον κόσμο. Χρέη τοποτηρητής στη Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Ασιτίας αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος.